ξεκινάει μετά ο γάμα κύκλος με την κυρία Βράντζα, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Καναναστάση και τον κύριο Παπαθεοδόρου. Έχει ένα πρόβλημα καθοδόν, εάν δεν έχει έρθει θα πάμε στον κύριο Ψυχογιό και μετά η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Θα μιλούν 4 συνάδελφοι και 1 υπουργός, γιατί είναι 11 υπουργοί για σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προλάβουν να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές μέχρι αύριο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο, ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στη διάρκεια της ομιλίας μου να περιγράψω τα χαρακτηριστικά του σχεδίου μας για την εκπαίδευση. Ένα σχέδιο που έχει αρχίσει αμέσως μετά τις εκλογές του 2015, του Ιανουαρίου. Πλην όμως από τα πριν, θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια για αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες και κυρίως για αυτά που ακούμε από την αντιπολίτευση. Έχει, νομίζω, τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις της αντιπολίτευσης. Εγώ λέω είναι νόμιμες οι εντάσεις, ενδεχομένως και τα προσωπικά σχόλια κτλ. Κτλ. Υπάρχει όμως, αν κανείς διώξει αυτά, υπάρχουν κάποιες θέσεις, υπάρχει κάποια ουσία. Νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε ότι υπάρχει μία υβριστική ρητορική για να κρύψει θέσεις. Γιατί θέσεις υπάρχουν. Τις θέσεις αυτές δεν πρέπει να τις καταλάβει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να επικεντρωθεί κατά την αντιπολίτευση γύρω από μία ρητορική η οποία κατασκευάζει μία νέα πραγματικότητα. Πριν 15 μέρες ψηφίσαμε εδώ ένα νομοσχέδιο που για την ανώτατη εκπαίδευση, για το Λύκειο κτλ. Έχω κάνει έναν κατάλογο των επιθέτων, των υβριστικών επιθέτων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την αίθουσα και έχουν αναπαραχθεί σε όλες τις αντίστοιχες εφημερίδες και τα μέσα. Επικεφαλής της συχνότητας αυτών των επιθέτων έρχεται η λέξη νέρονας. Ο νέρονας. Αυτός που καταστρέφει, που οριακά... Ορίστε. Κοιτάξτε, ο Νέρονας Γαβρόγλου. Σας είπα και νομίζω ότι έχετε πολύ καλύτερη αίσθηση της γλώσσας, αλλά σε αυτό πέφτετε έξω. Λοιπόν, επιθετικός προσδιορισμός, πείτε το όπως θέλετε. Ο αμόρφωτος, ο καταστροφέας, εδώ ακούστηκαν αυτά και αναπαράγονται την επομένη. Κάνει τους μαθητές πειραματόζωα. Καλά, το επικίνδυνος είναι σχεδόν, ας πούμε, κάτι θετικό μέσα σε όλη την υπόθεση. Γι' αυτό, όταν εντείνεται τέτοιου είδους, όταν εντείνονται τέτοιου είδους ρητορικές, δεν γίνεται από προσωπική κακία, δεν γίνεται από προσωπική εμπάθεια. Γίνεται από μία πολύ συγκροτημένη προσπάθεια και είναι πολύ συγκροτημένη η προσπάθειά σας να δημιουργηθεί μια πραγματικότητα που κρύβει ακριβώς αυτές τις θέσεις. Και οι θέσεις δεν είναι πάλι ότι δεν υπάρχουν. Είναι ότι φοβάστε να μην τις καταλάβει η κοινωνία. Και τώρα πια έχουμε πολλά κριτήρια, έχουν πολλά στοιχεία. Δεν είναι αυτό που ήμασταν πριν 3 χρόνια, 3,5 χρόνια και λέγαμε «Μα μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώτικα, μήπως οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν» κτλ. Υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Εντάξει. 61 χρόνια αίτημα των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας μας. Το ψηφίσαμε, το ψηφίσαμε. Ακούσαμε τα μύρια ως εναντίον του. Τα ακούσαμε. Η νέα αρχιτεκτονική των πανεπιστημίων που άρχισε από τον Αύγουστο του 2017 και που η αξιωματική αντιπολίτευση μαζί με τα άλλα κόμματα άρχισαν τον θρήνο για τα μεταπτυχιακά που θα εξαφανιστούν και για το νέο σύστημα εκλογής των διοικήσεων που όλοι θα είναι τσακωμένοι με όλους τους άλλους. 3,5 χρόνια αργότερα, στοιχειοδός να πει κανείς, ρε παιδιά, έπεσα κι εγώ λίγο έξω σε αυτή την εκτίμηση που έκανα,
Γιατί για πρώτη φορά ορθολογικοποιήθηκαν τα μεταπτυχιακά, για πρώτη φορά σε όλα τα μεταπτυχιακά και σε αυτά που υπάρχουν δίδακτρα, υπάρχει δυνατότητα παιδιών να πάνε χωρίς δίδακτρα μέχρι 30% των εισακταίων, αυξήθηκαν τα μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα κτλ. Και οι Πρετανικές αρχές με τις νέες εκλογές πάνε μια χαρά. Μην ρωτάτε εμένα, ρωτήστε αυτούς που εκλέχθηκαν και συνεργάζονται με έναν άψογο τρόπο. Νέα τμήματα, ιδρύουμε νέα τμήματα. Τι ήταν αυτό? Ότι κάνουμε παζάρια, λέει, με διάφορους. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα που λέγεται επιστήμη και η πρόοδός της. Και αυτά, ορίστε, όχι, αν έχετε το θάρρος, πείτε μου τι ακριβώς είναι. Όσο πατάει η γάτα, ναι, ξέρετε, γι' αυτό λέω, και όσο πατάει η γάτα, υπάρχει ένα θέμα που λέγεται επιστήμη και πρόοδός της. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στα ιδρύματά μας. Επιτέλους πρέπει να εξυγχρονιστείτε εσείς. Και πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά πρέπει να αποτυπώνονται και στα ιδρύματά μας. Τα ΤΕΗ, θρήνος για την τεχνολογική εκπαίδευση. Τι την κάνατε, πού την καταντήσατε, πόσο την τεινάζετε στον αέρα κτλ. Ποιοι? Εμείς. Ή εσείς οι οποίοι τόσα χρόνια παίζατε με τα ΤΕΗ. Το θυμάστε ή δεν το θυμάστε? Και ευτυχώς που ήταν διάφοροι εκπαιδευτικοί και τα κράτησαν στα πόδια. Διάφοροι εκπαιδευτικοί διαφόρων ιδεολογικών πεπιθήσεων. Γιατί ήταν εκπαιδευτικοί, ήταν κοινωνικοί, λειτουργοί στην εκπαίδευση. Και επίσης για τα ΤΕΗ αναγκαστήκατε εκεί να πίτε ποια είναι η άποψή σας. Ίδρυση, λέει, Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών. Δεκαετία του 60, δεν είναι του 70. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε όλη την Ευρώπη. Τελείωσε στο γίγνεσθε το επιστημονικό, διότι τώρα δεν είναι το παλιό του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου θεωρία και εφαρμογές της θεωρίας. Είναι μια άλλη διαδικασία. Τελείωσαν αυτά. Είναι παλιωμοδίτικα. Είναι συντηρητικά. Και τα διετή προγράμματα σπουδών. Για πρώτη φορά το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να έχει διετή προγράμματα σπουδών στα οποία θα πηγαίνουν απόφοιτοι του ΕΠΑΛ και θα μπορούν να παίρνουν απολυτήριο, επαγγελματικό απολυτήριο με ευρωπαϊκά προσόντα. Επιτέλους και τα παιδιά των ΕΠΑΛ πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα αναβαθμισμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το κορυφαίο σημείο υποκρισίας, είναι το θέμα της τρίτης λυκείου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας που λέμε. Για να ρωτάμε μία ερώτηση και απάντηση δεν παίρνουμε. Είμαστε μία χώρα που είμαστε περήφανοι για την τρίτη λυκείου. Είμαστε μία χώρα που έχει τρίτη λυκείου. Αυτό είναι ένα εθνικό πρόβλημα. Είμαστε μια χώρα που δεν έχει τρίτη λυκείου. Είμαστε μια χώρα που η καθημερινότητα της τρίτης λυκείου ακυρώνει τους καθηγητές που με τεράστιες αυτοθυσίες προσπαθούν να την κρατήσουν στο χέρι τους. Και η τρίτη λυκείου και η αντίληψη μιας κοινωνίας που έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για να μπορούν να σπουδάζουν τα παιδιά σε ένα θεσμό εκτός του δημόσιου σχολείου, αυτό σαν καρκίνωμα τώρα τρώει και τη δευτέρα λυκείου. Να συμφωνήσουμε λοιπόν στο πρόβλημα και να διαφωνήσουμε όσο θέλετε στη λύση του προβλήματος. Αλλά να συμφωνήσουμε στο πρόβλημα. Τόσο καιρό ακούω, διαβάζω κτλ. Και σε αυτήν την απλή ερώτηση. Έχουμε ή δεν έχουμε τρίτη λυκείου? Πρέπει να είμαστε μια χώρα που να έχει τρίτη λυκείου, ναι ή όχι? Πρέπει τα παιδιά να ετοιμάζονται στο σχολείο για το πανεπιστήμιο ή δεν πρέπει να ετοιμάζονται στο σχολείο για το πανεπιστήμιο? Μία απάντηση είναι. Γιατί αποφεύγετε να μας δώσετε αυτή την απάντηση? Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το μεγάλο εθνικό στοίχημα, επιμένω, δεν είναι ούτε μόνο της κυβέρνησης, ούτε μόνο της αντιπολίτευσης, ούτε μόνο των πολιτικών εδώ, γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να αλλάξει αντίληψη και η ίδια η κοινωνία. Είναι να μπορέσουμε ξανά να πιστέψουμε στο δημόσιο σχολείο και να πιστέψουμε ότι το δημόσιο σχολείο έχει όλα τα εφόδια και οι εκπαιδευτικοί μας έχουν όλα τα εφόδια για να μπορέσουν να προετοιμάσουν τα παιδιά μας για τα πανεπιστήμια. Και αυτό κάνουμε με τον νόμο μας.
Ο νόμος αυτός είναι ένας νόμος που κατοχυρώνει λίγα μαθήματα, ελάχιστα μαθήματα, πολλές ώρες, όπως είναι σε πάρα πολλά άλλα μέρη του κόσμου, για να μην θεωρήσουμε ότι ανακαλύπτουμε και την Αμερική που λένε από την αρχή. Και βεβαίως προτείνουμε ένα τρόπο εισαγωγής εξετάσεις, αναστατώνοντας με τον λιγότερο δυνατό τρόπο το υπάρχον σύστημα, αλλά δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Και αυτό το καταψηφίσατε. Καταψηφίσατε όμως και κάτι άλλο. Πριν 6 μήνες φέραμε ένα νομοσχέδιο για τις υποστηρικτικές δομές των σχολείων μας. Ξέρετε, οι υποστηρικτικές δομές μέχρι τώρα ήταν γνωσιοκεντρικές. Δηλαδή, έλεγες ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί, κάποια σχολεία δεν κάνουν καλά αυτό το μάθημα, έχουν και κάποια άλλα προβλήματα, αλλά βασικά θα επικεντρωθούμε στο να γίνεται αποτελεσματικότερο το μάθημα. Τα προβλήματα στα σχολεία μας κατά κύριο λόγο είναι κοινωνικά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της νεολαίας πολλαπλά. Ένα κομμάτι του προφανώς είναι και το γνωσιακό. Πολύ σημαντικό στο σχολείο, αλλά δεν είναι το μόνο. Γι' αυτό και φτιάξαμε δομές διεπιστημονικές, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με συντονιστές εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν σε μία συνεννόηση με τα σχολεία που θα κάνουν προγραμματισμό, να μπορούν να δουν με ποιο τρόπο θα υποστηριχθούν αυτά τα σχολεία. Γι' αυτό και ιδρύσαμε το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνογνωσία και την τεχνολογία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Τα λέω όλα αυτά διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι υπάρχουν 2 διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες. Η μία, η οποία λέει «σχεδιάζω και προτείνω». Σχεδιάζω, δεν είναι κάτι σύνηθες στη χώρα μας. Είδατε και προχθές με τη συνέντευξη τύπου και χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργού, αυτό που αναδείχτηκε ήταν αυτός ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ήδη από το καλοκαίρι του 2015, που όλοι μας κοροϊδεύατε και λέγατε δεν θα τα καταφέρετε όλα αυτά κτλ. Και όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και εδώ το ίδιο κάναμε. Σχεδιάσαμε από το 2015. Με μπρος-πίσω. Με πολλές αδυναμίες, με πρώτη προσωπικά τη δική μου. Δευτερεύοντα πράγματα αυτά. Υπάρχει ένα σχέδιο. Θέλετε να μας πείτε τις θέσεις σας σε αυτό το σχέδιο? Ή θέλετε να κρυφτείτε πίσω από αυτήν την απίστευτη ρητορική, η οποία αναπτύσσεται όσο τα πράγματα στριμώχνουν, με έναν τρόπο που θέλει να κρύψει θέσεις, παράγοντας μια νέα πραγματικότητα? Και βεβαίως το απίθανο, πλην όμως πάρα πολύ έντιμο. Χθες άνοιξε το σύστημα αιτήσεων για τις 4.500 διορισμούς που είναι για την ειδική αγωγή και σε 2 μήνες θα είναι το αντίστοιχο για τη γενική αγωγή. Είχαμε ακούσει ότι δεν πρόκειται να γίνει κτλ. Έγινε όμως τώρα μπαίνουν οι αιτήσεις, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν τα χρήματα στον προϋπολογισμό και πάει λέγοντας. Χθες άνοιξε αυτό το σύστημα. Και χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ειλικρινώς και το χαιρετίζω αυτό, αποκάλυψε τη βασική του θέση επί του θέματος. Λέει, εμείς δεν είμαστε υπέρ των διορισμών. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε, απ' εδώ το είπε ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Και πρέπει να το χειροκροτήσουμε γιατί αυτό δεν κρύφτηκε πίσω από μία ρητορική ώστε να μπερδέψει τον κόσμο. Το λένε. Εγώ δεν λέω τι έκανε παλιά και που έδιωξε κόσμο, που εμείς προσλάβαμε πίσω κτλ. Εγώ λέω ότι λέει τώρα που το δημόσιο, αν θέλετε να ξέρετε, έχει τεράστιες ανάγκες, μην μπαίνουμε στη μιζέρια ότι στο δημόσιο κάθονται οι άνθρωποι και δεν δουλεύουν κτλ. Το δημόσιο έχει ανάγκες.
τα πανεπιστήμια έχουν ανάγκες και από, και από θέσεις διοικητικών και όχι μόνο καθηγητών. Λέμε λοιπόν ότι χθες ήταν η πρώτη μέρα. 15.000 διορισμοί σε 3 χρόνια. Οι 4.500 θα γίνουν το 19, όπως καλά γνωρίζετε. Και οι 10.500 που θα προκηρύξουμε σε 2 μήνες είναι για το 20 και το 21. 500 καινούριες θέσεις μελών πανεπιστημίου. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιό μας. Το σχέδιό μας, το οποίο ξετυλίγεται, το οποίο βρίσκει πλατιές συνενέσεις, είναι ένα σχέδιο που ταυτόχρονα είναι και ένα στίχημα για το μέλλον, διότι τίποτα δεν είναι στον αυτόματο, και είναι ένα σχέδιο που εμείς ολοκληρώνουμε τώρα τη θεσμική παρέμβαση και που την επόμενη τετραετία θα βάλουμε στο τραπέζι με απόλυτα επιθετικό τρόπο τα ζητήματα ποιότητας από την προσχολική ηλικία μέχρι και τα διδακτορικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λοβέρδο, γιατί πράγμα ζητάτε το λόγο? Κατά τον κανονισμό, το λόγο για 2 λεπτά για να αντιδράσω στην τοποθέτηση του Προεδρείου. Ναι, κατά τον κανονισμό δεν ζητάτε απολύτως, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε πάει αρκετά καλά,